Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, όπως είναι γνωστόν, συνεχίζουμε τη σειρά των ομιλιών γύρω από το μυστήριο του Γάμου. Το επιμέρους θέμα της απόψινής μας ομιλίας είναι το μυστήριο όπως γίνεται στον ιερόν χώρον, στον ιερό ναό. Και θα δούμε τι γίνεται, πώς γίνεται και τι δεν πρέπει να γίνεται και όμως γίνεται. Ολοκληρώθηκαν μακροχρόνιες προετοιμασίες και τώρα μπροστά στο μυστήριο του γάμου, μπροστά στο ιερό ναό, οι προσκεκλημένοι συγγενείς και φίλοι, πλαισιώνοντας τον γαμπρό, περιμένουν να έρθει η νύφη. Επίσημες στιγμές, στα αλήθεια, κορυφαίες για τους καλά κατηχημένους. Δεν έχω προσωπική εμπειρία. Το πράγμα το φαντάζομαι ως κάτι ανάλογο με τις στιγμές που ένας λαϊκός περιμένει και φτάνουν οι στιγμές να χειροτονηθεί. Ή προκειμένου περί αγάμου κληρικού να δεχθεί την κουρά του. Γύρω από αυτά έχω μία προσωπική εμπειρία. Εάν ο άγαμος μεριμνά τα του Κυρίου, πώς αρέσει το Κυρίο. Ενώ εκείνος που έρχεται εις γάμου κοινωνίαν μεριμνά πώς αρέσει το ανδρή ή τη γυναική, αντιστοίχως. Θα πρέπει να είναι αντίστοιχες και οι συγκινήσεις και οι ιερές στιγμές στα πρόθυρα των μυστηρίων του γάμου ή της κουράς και χειροτονίας. Διότι σε αυτά τα μυστήρια μοιράζεται η ζωή πρώτου γάμου και μετά τον γάμο, πρώτου μυστηρίου της ιεροσύνης, μετά πια, μετά το μυστήριο της ιεροσύνης που παίρνει σφραγίδα ο χειροτονούμενος ανεξίτηλη. Και ο γάμος έχει και αυτός την έννοια του ανεξίτηλου σε όλη τη ζωή. Και εφόσον οι συζευγνήμενοι είναι ομόφρονες, ομόπιστοι, ευσεβείς, ζουν εν Κυρίω και αυτόν η συζυγία και η κοινωνία και η ενότητα διαρκεί και πέρα του τάμου. Χαώδης διαφορά από εκείνων των δίθεν γάμων που καταφθάνουν οι μελώνυθοι στο Δημαρχείο ή στο γραφείο της κοινότητος και μπροστά στο Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της κοινότητος διαβεβαιώνουν την αμοιβαία αγάπη και βούληση να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής μαζί. Άντε να ζήσετε και τελείωσε η υπόθεση. Πάρτε λουλούδια. Κρύα πράγματα. Τυπικά. Βλέπετε, απουσιάζει ο επίσκοπος ή ο ιερέας. Δεν είναι μυστήριο. Δηλαδή δεν υπάρχει ευλογία του Θεού. Ενώνονται εντός εισαγωγικών, δηλαδή ενώνονται, σαρκικά ενώνονται δύο άνθρωποι, άνδρας και γυναίκα, και υποτίθεται ότι κάνουν ένα σπίτι, αλλά αθεμελίωτο,
σπίτι ανέμων. Στη γλώσσα της χριστιανικής ηθικής, πορνεία με προστασία του νόμου. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι χριστιανοί ούτε παραστέκονται, ας είναι και γονείς και αδέρφια είναι, ούτε συγχαίρουν, διότι να χαρούν για κάτι τύπου είναι λυπηρό. Καλύτερα να σιωπάει κανείς και μελαγχολικά να παραδίδεται σε περίσκεψη και φιλοσοφία για την ανθρώπινη επιπολαιότητα. Στην ώρα λοιπόν καταφτάνει, εάν καταφτάνει, και η νύφη. Λέω εάν καταφτάνει, διότι δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν οι νύφες. Μέχρι τελευταία στιγμή έχουν πάνω από το κεφάλι τους ή την κομμότρια ή κάποιους ειδικούς, έτσι να το κάνουμε αυτό, έτσι να το κρεμάσουμε εκείνο, έτσι να το καρφιτσώσουμε το άλλο, όχι έτσι δεν πάει, βάλε περισσότερο κόκκινο στα χείλη, κρέμασε το σκουλαρίκι από εδώ, του πώς τα καταφέρνουν. Και έχω ειδή περίπτωση που μισή ώρα περίμενε ο δεσπότης, παρακαλώ, την κυρία υποψηφία νύμφη. Το πράγμα είναι πολύ σοβαρό. Βέβαια δεν θα πω ότι δεν αρχίζει καλά το μυστήριο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια αταξία που δεν διαθέτει καλά. Όταν μάλιστα έπειτα από αυτόν τον γάμο είναι και ένας άλλος, συμπιέζονται τα πράγματα και έχω ακούσει να λέει ιερεύς, ακούστε, ή θα αναβάλουμε το γάμο, δεν το θέλετε, ή θα τον συμπιέσουμε να τον κάνουμε μέσα σε 20 λεπτά. Δεν μας αρέσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά ένας γάμος που γίνεται μια φορά, αδερφέ, σε όλη σου τη ζωή, να καθυστερήσεις από τούτο και τ' άλλο και να το συμπιέσεις σε 20 λεπτά, δεν είναι καλό πράγμα. Μα τόσες ημέρες και ώρες δεν μπορούσες να ετοιμαστείς να πας λίγο πιο νωρίς. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι καταφθάνει νύφη στην ώρα, και τότε είναι πολύ ωραία. Εκείνοι που περιμένουν έξω από την εκκλησία, εδώ το συνηθίζουν, αλλού δεν το έχω δει, και χειροκροτούν οι αναμένοντες. Χειροκροτούν. Τι νόημα έχουν άραγε αυτά τα χειροκροτήματα? Ίσως είναι ένα ξέσπασμα χαράς, ενθουσιασμού. Ίσως έχει το νόημα της θερμής ευχής. Πάντως σκεπτόμουν, εάν το ζευγάρι τερμάτισε με αγνότητα και σοφροσύνη τον πρώτου γάμου, την πρώτου γάμου περίοδον, τότε τα χειροκροτήματα στα αλήθεια έχουν τη θέση του επάθλου, γιατί χειροκροτούν τους νικητές. Και θα ήταν πάρα πολύ ταιριαστό αυτό το χειροκρότημα σε ένα τέτοιο ζευγάρι και βαθιά ικανοποίηση, γιατί είναι οι στέψεις μιας περίοδου αγνότητος και σοφροσύνης. Και στη συνέχεια όλοι μπαίνουν μέσα στο ναό για την ακολουθία. Τώρα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι μερικές φορές η είσοδος στο ναό για την ακολουθία δεν είναι αυτή. Σε κάποια αίθουσα τελετής, για κάποια τελετή, μπορούσε επιτέλους να γίνει ανεκτή. Γιατί το λέω? Διότι συνήθως μπαίνουν όλοι μαζί, χαιρετιούνται, σχολιάζουν, παρατηρούν. Τι παρατηρούν? Τους νεονύφους, τον νυφικό της νύφης,
εάν είναι καλό το επικροτούν, αν έχει ψεγάδια οι γυναίκες τα σχολιάζουν και βρίσκουν τα κουσούρια, ή πως είναι το κουστούμι του άντρα, το ντεκόρ, λουλούδια, φώτα, χαλιά, εξωτερικά πράγματα. Άλλοι διασκεδάζουν με τα αντανακλαστικά του γαμπρού ή της νύφης. Εξάλλου είναι και οι εξ επαγγέλματος οι ιδιώτες φωτογράφοι με τα φλάς και τις κάμερες από εδώ και από εκεί. Δηλαδή γίνεται σαν ένα κοσμικό γεγονός και όχι πάντως σαν μια ιερή ακολουθία μυστηρίου. Αυτό δεν είναι καλό. Το χειρότερο είναι ότι αυτά διαρκούν διόλης της ακολουθίας και ο ιερεύς, εάν μεν έχει φόβον Θεού και ευσέβεια και θέλει να κάνει μυστήριο, ταλαιπωρείται. Ταλαιπωρείται ψυχολογικά, συναισθηματικά. Αν δεν τον ενδιαφέρει παρά η διεκπεραίωση ενός μυστηρίου και να τελειώνουμε, οι άλλοι γελούν και αυτός λέει, 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 λέει και τελειώνει υπόθεση, ευχών τον Αγίο Πατέρα. Μερικοί νομίζουν ότι δεν χάθηκε ο κόσμος, αρκεί να τα πει ο παπάς. Αφού τα λέει, γίνεται το μυστήριο. Πάντως, μαγικά δεν επιδρά το μυστήριο. Πρέπει να υπάρχει συμμετοχή στη λατρεία, συμμετοχή στο μυστήριο δια της προσευχής τουλάχιστον των νυμφευωμένων, βεβαίως και των ειδικών του. Βεβαίως καλό είναι και τον άλλο, έτσι που να πιάσει που λέει ο λαός, να στεριώσει, να έχει αγαθές επιπτώσεις στο μυστήριο. Ή αναγκάζεται ο ιερεύς να επιβάλλει την τάξη, κάποτε καθώς ήκουσα και μία απειλή, ή θα σιωπήσετε ή θα σταματήσω και θα σηκωθώ για να φύγω. Δεν λέγονται και αυτά. Είναι σκληρή παρατήρηση. Αλλά πώς να επιβάλλεις κάποια τάξη ώστε να ακούγονται τουλάχιστον οι ευχές. Τώρα επειδή είναι στο ακροατήριο και μερικοί υποψήφοι γαμπροί και νύφες, εν πάση περιπτώσει είναι και γονείς που θα παντρέψουν παιδιά τους, καλή είναι μία υπόμνηση πριν από το μυστήριο να έχουν υπόψη τους τουλάχιστον οι νυμφευόμενοι να είναι σοβαροί. Χαρούμενα σοβαροί βέβαια, διότι το γεγονός είναι χαρούμενο. Σεμνοί. Και να μην κοιτάζουν δεξιά και αριστερά. Και να μην γελούν. Να μην μιλούν. Σε ένα βαθμό νομίζω ότι η στάση τους θα επιβάλλει την ιεροπρέπεια και στο περιβάλλον. Διότι όταν βλέπεις ένα ζευγάρι με συνοχή, με ευλάβεια που κοιτάει μπροστά και πάνω ή κάτω, σε επηρεάζει. Και επιτέλους το ποιος ήρθε, ποιος έφυγε ή ποιος και θα σου τα δείξουν οι φωτογράφοι. Βγαίνουν εκεί δεκάδες στάσεις, δεκάδες στάσεις. Η κάμερα ολόκληρη την ώρα την καλύπτει. Ας τους να κάνουν τη δουλειά τους. Κοίτα μπροστά και ψηλά. Ο ιερεύς οδηγεί τους μανονύφους μπροστά σε ένα τραπέζι. Και αυτό το τραπέζι είναι μπροστά στο ιερόν βήμα ή κάποτε στο μέσο του ναού. Πάντως συμβολίζει την Αγία Τράπεζα. Επάνω στο τραπέζι υπάρχει το ιερόν Ευαγγέλιο. Συμβολίζει την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πάντοτε στην Εκκλησία μας, να ξέρετε, το Ιερόν Ευαγγέλιο συμβολίζει την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, οπουδήποτε.
και όταν στη μικρά είσοδο στη Θεία Λειτουργία το μεταφέρει ο διάκονος ή ο ιερεύς από τη βορεία πύλη στην ωραία πύλη, και όταν λέει σοφία, ορθή, είναι ο Χριστός. Γι' αυτό ανταποκρίνεται και ο λαός. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι. Ποιο? Το Ευαγγέλιο, δηλαδή το Χριστό. Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός που έγινε βιβλίο. Και στην περιφορά του επιταφείου, τη Μεγάλη Παρασκευή, δεν υπήρχε, ξέρετε, ούτε κενοτάφιο να πούμε, κουβούκλιο, ούτε τίποτα. Η περιφορά γινόταν του Ιερού Ευαγγελίου και μόνο. Μετά είπαν να μην το πιάνουμε έτσι, να το πιάνουμε με ένα μανδύλιο. Και μετά είπαν αν αυτό το μανδύλιο έχει αποτύπωση της σκηνής του ενταφιασμού του Ιησού, είναι καλύτερα. Και μετά έγινε ο επιτάφιος σε μουσαμά και ούτω καθεξής. Αλλά η περιφορά ήταν του Ιερού Ευαγγελίου, διότι το Ιερόν Ευαγγέλιο συμβολίζει την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και δεν απουσιάζει από κανένα μυστήριο το Ιερόν Ευαγγέλιο. Και πάνω στο Ιερόν Ευαγγέλιο, τα στέφανα των μελονύμφων και τα δακτυλίδια τους. Σε παλαιούς κώδικας λέγεται ότι τα δακτυλίδια αυτά ήταν στην Αγία Τράπεζα. Ένα αργυρούν δακτύλιο και ένα χρυσούν δακτύλιο. Το χρυσό για τον άντρα, το αργυρό για τη γυναίκα. Και σε στάση που να κοιτάζονται έτσι τα δακτυλίδια. Επάνω λοιπόν στο Ιερό Ευαγγέλιο αυτά, με το νόημα ότι ο Χριστός τα κρατάει. Από του Χριστού τα χέρια θα τα παραλάβει ο ιερέας και θα τα φορέσει ή στο δακτύλι, στα δάχτυλά τους, τα δακτυλίδια, ή στα κεφάλια τους, τα στέφανα. Και τα μεν στέφανα έχουν το συμβολισμό του επάθλου για τους αγώνες, τους τίμιους, για τη σοφροσύνη και την αγνότητα, όπως άλλωστε και το λευκό χρώμα του νηφικού είναι άσπρο, που δείχνει την παρθενικότητα, την αγνότητα. Και τα δακτύλια είναι μνήμη αμοιβαίας υποσχέσεως και ενός δεσμού αδιαλύτου. Μπροστά στην Αγία Τράπεζα, να πούμε, στο τραπέζι, στέκονται δίπλα-δίπλα ο νυμφίος και η νυμφή. Όχι ο ένας μπροστά και ο άλλος πίσω. Δίπλα-δίπλα. Αυτό δείχνει την ισοτιμία των μελονύμφων. Όχι την ισότητα. Δεν παραδεχόμαστε εμείς την ισότητα. Είναι άτοπο, αψυχολόγητο και απάνθρωπο πολλές φορές. Την ισότητα της γυναικός έχουνε εξυψώσει και υπερτονίσει και την έβαλαν εν ονόματι της ισότητας τη γυναίκα να δουλεύει κομπρεσέρ, να οργώνει, να σκάβει. Ισοτιμία λέει η Εκκλησία μας, όχι ισότητα, διότι το κάθε φίλον έχει τις ιδιαιτερότητες και των ίδιων ρόλων που δεν μπορεί να υποκατασταθεί, να αντικατασταθεί από τον αντίστοιχο ρόλο του εταίρου μέρους της συζυγίας. Ισοτιμία όμως, διότι όπως είναι δημιούργημα ο Αδάμ, είναι δημιούργημα και η Εύα του ιδίου δημιουργού, την ίδια ψυχή έχουν, την ίδια δεκτικότητα για την αρετή και τη γνώση έχουν, τον ίδιο ουρανό,
θα κληρονομήσουν. Αλλά όμως είναι μερικά πράγματα που δεν μπορείς να τα παραθεωρήσεις. Ποια είναι αυτά? Ότι ο Αδάμ δημιουργήθηκε πρώτος, έπειτα η Εύα. Και όχι ο Αδάμ από την Εύα, αλλά η Εύα από τον Αδάμ. Και όχι ο Αδάμ για την Εύα, αλλά η Εύα ως βοηθός του Αδάμ. Ισοτιμία, αλλά προβάδισμα τιμής και ευθύνης του ανδρός. Γι' αυτό και ο άνδρας τοποθετείται στα δεξιά, δίπλα-δίπλα, αλλά στα δεξιά ο άνδρας. Αυτά όλα είναι σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα της γραφής. Στα παλαιά, το μυστήριο του γάμου ήταν συνδυασμένο με τη Θεία Λειτουργία. Όπως ήταν έτσι και το βάπτισμα. Όπως είναι τώρα η χειροτονία, μυστήριο συνδυασμένο με τη Θεία Λειτουργία. Όμως αυτό χωρίστηκε κατόπιν και πολλά πράγματα, διότι στην αρχή ήταν λίγοι χριστιανοί και βολεύονταν τα πράγματα. Μετά κατά ανάγκη διαχωρίστηκαν μερικά, μεταξύ των οποίων και ο γάμος. Και ήταν ενωμένο με την Θεία Λειτουργία, διότι το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας είναι το κορυφαίο είδος της λατρείας. Και με βάση τη Θεία Ευχαριστία παίρνουν κύρος και τα άλλα τα μυστήρια. Και για έναν άλλο λόγο, διότι ο γάμος είναι ένα χαρούμενο γεγονός της Εκκλησίας όλης, δεν είναι ιδιωτικόν θέμα ή έστω οικογενειακή υπόθεση. Ο γάμος αφορούσε, πρέπει να αφορά όλη την εκκλησιαστική κοινότητα και δεν μπορεί να γίνεται ιδιαίτερος, δεν μπορεί να γίνεται στο σπίτι, σε ανάγκη μπορεί να γίνεται και κρυφά, αλλά είναι κανονικά ένα κοινό της Εκκλησίας όλης θέμα, γι' αυτό και γίνεται πανηγυρικά κάτω από τα βλέμματα και με συμμετοχή όλων των χριστιανών. Και καθώς είναι μυστήριο, δεν πρέπει να γίνεται με αλλοδόξους και σε καμία περίπτωση με αλλοθρίσκους. Οι κανόνες επιβάλλουν η συμπροσευχή να γίνεται μόνον με ομοδόξους. Αν δεν είναι κανένας ορθόδοξος, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Άμα δεν μπορούμε να προσευχηθούμε, πώς θα γίνει το μυστήριο, που είναι μια προσευχή. Σε αυτό είναι πολύ αυστηρή η Εκκλησία. Τώρα θα μου πεις τι γίνεται με τους μεικτούς γάμους. Και εδώ και μάλιστα έξω από τον ελλαδικό χώρο, όπου οι Έλληνες έμποροι ναυτικοί κλπ. Κλπ. Συνάπτουν γνωριμίες και σχέσεις με αλλόδοξες αγγλικανές, παπικές, προτεστάντισες. Είναι ένα τραύμα αυτό στην Εκκλησία, αδελφοί μου. Οι μεικτοί γάμοι, και είναι κατά κανόνα πρόβλημα. Όχι μόνο εκκλησιολογικό πρόβλημα, αλλά και οικογενειακό πρόβλημα και τις στενείς σχέσεις των συζύγων πρόβλημα. Εξετάστε περιπτώσεις να μην αναφερθώ και θα δείτε. Άλλη γλώσσα, άλλα αίματα. Δεν πρόκειται περί σοβινισμού. Η βάση είναι ότι πρέπει να υπάρχει η αυτή πίστη. Ας είναι, ας πούμε, μια Σερβίδα, μια Βουλγάρα, μια Ρωσίδα. Ορθόδοξη όμως. Και ας γίνει.
ας είναι και μαύρος ή άσπρος, αποδεκτών, αλλά να είναι ορθόδοξοι, να μην έχουν τα προβλήματα τα άλλα. Τι θα γίνουν τα παιδιά που θα γεννηθούν? Ξέρετε πόσο τραυματίζεται το μέρος του ανδρός ή της γυναικός που είναι ορθόδοξον όταν δεν μπορούν, δεν έχουν διάλογο λατρευτικό με τα εγγόνια? Είναι αβάπτιστα. Τι θα γίνουν? Και ενδίδει η Ορθοδοξία και λέει, τέλος πάντων ας γίνει ο μεικτός γάμος για να μην έχουμε δράματα κοινωνικά, αλλά υπό τον όρο ότι θα βαπτιστούν τα παιδιά ορθόδοξα. Γίνεται αυτό? Περισσότερες φορές δεν γίνεται. Αυτά είναι καλό κανείς να τα προλαβαίνει, γιατί εκ των υστέρων βρίσκεται μπροστά σε προβλήματα. Και οι ακολουθίες του Αραβόνος από την ακολουθία του γάμου ήταν χωρισμένες. Αλλά επειδή δεν έφταναν στο γάμο πολλοί Αραβόνες, η ακολουθία και η ευλογία της Εκκλησίας έπεφτε στο κενό, και το τραύμα της διαλύσεως του Αραβόνος ήταν πιο βαθύ. Γι' αυτό εκρίθη με βάση πείρα να αναβάλλεται η ακολουθία του Αραβόνος και να γίνεται λίγο πρώτου γάμου και στη συνέχεια το μυστήριο του γάμου. Πάντως και ο Αραβόνας γίνεται με ιερέα, δεν είναι όμως μυστήριο. Έτσι που αν υποτεθεί κάτι απευκταίο συμβεί και κάτι δεν πάει καλά, προκύπτει εμπόδιο σοβαρό της αρμονίας και τα λοιπά, χαλάει ο Αραβόνας, αλλά με λιγότερη δαπάνη ψυχής και με λιγότερα τραύματα. Εδώ τι συμβαίνει όμως? Και αυτόν τον Αραβόνα που γίνεται μεταξύ συγγενών και δεν είναι παρά μια συμφωνία ο Αραβόνας, μια υπόσχεση της αμοιβαίας, μια αμοιβαία ότι θα ακολουθήσει, θα επακολουθήσει ο γάμος. Πολλοί ανυπόμονοι το παίρνουν σαν γάμο και χαλαρώνουν τις σχέσεις μεταξύ τους και προβαίνουν σε διάφορες κινήσεις και ενέργειες που μόνον σε εγγάμους είναι δικαίωμα, και γίνεται μεγάλη φθορά. Λέει, αραβωνιασμένοι είναι, κοιμούνται μαζί. Κακός είναι αραβωνιασμένοι, ούτε καν αραβωνιασμένοι δεν είναι πολλές φορές, γιατί είπαμε ότι η ακολουθία αναβάλλεται. Αλλά δεν είναι πάντως παντρεμένοι? Πώς γίνεται αυτό? Και πρέπει οι γονείς να επιστατούν και να κανονίζουν τις σχέσεις των μεμνηστευμένων, αν τον μπορούν βέβαια, γιατί πολλές φορές άλλα θέλουν και άλλα συμβαίνουν, και αν επιμείνουν θα φάνε και ξύλο. Γιατί? Διότι δεν είναι ικανοί να κρατήσουν το κύρος του γονέως, που και το βλέμμα του πρέπει να είναι καθοριστικό, ο λόγος περισσότερο. Λέει, τι να κάνω? Ναι, το ξέρω. Δεν μπορείς, κυρά μου, να κοινωνήσεις. Τους τρώνεις, είναι αραβωνιασμένοι μαζί σου. Δεν μπορεί να κοινωνήσεις, το ξέρεις αυτό? Τι να κάνω? Να κάνεις, να σου πω τι έκανε μια μάνα. Αλλά ήταν από εκείνες τις μάνες που ασκούν αγωγή από τα παιδιά, τα παιδικά χρόνια, τα μικρά χρόνια των παιδιών τους. Λέει, άκουσε εδώ, αν τη φέρεις την ύφη εδώ, από την άλλη πόρτα φεύγω εγώ. Έρχεται.
Ξέρει όμως ο γιος ότι η μάνα του θα το κάνει και θα γίνουμε τερπνών ανάγνωσμα στις εφημερίδες και στις γειτονιές. Και κοιοτεύει, σταματάει εκεί το κακό. Μα ξέρεις, βγάζουν τα μάτια τους δεν ξέρω πού. Δεν έχεις ευθύνη, δεν σου είπα να γίνεις αστυνομικός ή detective, αλλά κάτω από το σπίτι σου, από τη στέγη σου, να τους τρώνεις εσύ. Αυτό είναι, βάζεις φουρνέλο να ανατινάξεις την επικειμένη, ας πούμε, οικογένεια. Αυτά δεν τα λέμε πάντοτε, δυστυχώς. Δεν είναι και ευχάριστα να τα λέει κανείς. Αλλά βλέπει κανείς την έκταση της αμαρτίας και της φθοράς που γίνεται, αδελφοί. Αρχίζει η ακολουθία. Η ακολουθία των μνήστρων, όπως λέγεται. Και έπειτα ακολουθεί η ακολουθία του μυστηρίου του γάμου. Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ακολουθιών είναι αυτά που εν συνεχεία θα σας αναφέρω. Είναι χαρακτηριστικές οι ηκεσίες και τα αιτήματα του λειτουργού ιερέως που παρακαλεί εκτός των άλλων, που και άλλοτε παρακαλεί, ειδικώς όμως τις ακολουθίες αυτές, υπέρ του καταπεμφθήνε αυτής, δηλαδή στους μελλονύμφους, αγάπη τελεία, βοήθεια εξ ουρανού, φυλαχθήνε αυτούς εν ομονία, εν βεβαία πίστη, πίστη εν την ίδια της τιμιότητος, της εντιμότητος, της αβιβαίας, αμέμπτο βιωτή και πολιτεία, ακατηγόρητη διαγωγή. Όπως Κύριος ο Θεός χαρίσετε αυτής τίμιον γάμον, λέει παρακάτω, κι την αμίαντον. Αυτά έχουν έκταση και νοήματα, δεν μπορώ τώρα να επισέλθω σε αυτά. Νομίζω ότι νοείται. Παρασχεθήνε αυτής σοφροσύνη και καρπών κοιλίας, εφρανθήνε αυτούς εν οράσι ιών και θυγατέρων. Να χαρούν τα μάτια τους να δουν αγόρια και κορίτσια, παιδιά. Δωρηθήνε αυτής ευτεκνίας απόλαυση, ακατάγνωστον διαγωγή, κατηγόρητη διαγωγή. Βασικά γνωρίσματα ενός καλού γάμου και ευλογημένου γάμου. Κάτι άλλο που βλέπουμε, ότι υπάρχουν συχνές πυκνές αναφορές σε βιβλικά πρόσωπα, όπως είναι Αβραάμ και η γυναίκα του Σάρα, Ισαάκ, Ρεβέκα, Ιωσήφ, Ασυνέθ, Μωυσής, Σεπφόρα, Ζαχαρίας, Ελισάβετ κλπ. Είναι τα πρότυπα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, μερικά από τα πρότυπα, βιβλικά πρόσωπα, ώστε να έχουν κάποια αναδρομή οι μελώνυφοι και νεώνυφοι σε πρότυπα. Ένα τρίτο, ο ιερεύς σε μια στιγμή ενώνει τα χέρια των μελλονύμφων με τα λόγια «Εξαπόστηλον την χείρα σου εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και άρμοσον τον δούλον σου τάδε και την δούλη σου δίνα ότι παρά σου αρμόζεται ανδρή γυνή». Μεγαλειώδη στιγμή. Λέει, το χέρι σου, στείλτο το χέρι σου και άρμοσέ τους. Και παίρνει τα χέρια από ιερεύς, δηλαδή δανείζει τα χέρια του ιερεύς στον Θεό και εκπρόσωπος του Θεού παίρνει τα χέρια και τα συνδέει μεταξύ τους, έτσι που η ζωή τους
να ενώνεται από εκείνη τη στιγμή αδιάσπαστα. Αυτό το συμβολισμό έχει. Αλλά βλέπετε ότι εκείνος που αρμόζει τη ζωή, τα χέρια των μελλονύφων, δεν είναι ο ιερεύς, αλλά είναι ο Θεός εξ ύψους κατητηρίου του και από θρόνου δόξης του. Δηλαδή ό,τι λέει στη Θεία Λειτουργία εξ απόστειλον τον πνεύμα σου και ποιήσον των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου, το ευέντο ποτηρίο τίμιον αίμα, και ευλογεί μεν ο ιερεύς με το χέρι του, μα δεν είναι ο ιερεύς που ευλογεί, δανείζει χέρια και χείλη στο Κύριον Ιησού Χριστόν. Το ίδιο παρακαλεί και εδώ στο μυστήριο του γάμου ο Θεός δια των χειρών και κινήσεων του ιερέως να συνδέσει τους δύο ανθρώπους σε μια κοινωνία αδιάσπαστη. Έπειτα στεφανώνει τους μελλονύφους. Τρεις φορές λέει το «Στέφεται ο δούλος του Θεού τάδε, την δούλη του Θεού Δίνα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Τρεις φορές. Αρχίζοντας από τον άνδρα και συμπεριλαμβάνει την σύζυγο. Και άλλες τρεις φορές αντίστροφα, αρχίζοντας από την ήδη στον άνδρα. Δεν έφτανε μια φορά. Έφτανε. Γιατί τρεις. Και μάλιστα τρεις και άλλες τρεις. Αυτή η επανάληψη δεν γίνεται μόνο στο γάμο. Ας πούμε γίνεται και στην κουρά. Όταν ένας μοναχός κύρεται και του λέει πάρε το ψαλίδι και δώσ' το μου, με το οποίο θα σε κουρέψω. Αυτό θα πει κουρά, κούρεμα θα πει. Και το παίρνει και το δίνει. Ξαναπάρτο, ξαναπάρτο. Τρεις φορές. Δίνει τόνο, υπογραμμίζει το γεγονός. Να δώσει εντύπωση δηλαδή στους νυμφευομένους. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Πώς ευλογείται. Με τη θέλησή σου. Με την ευλογία της Εκκλησίας. Και εύχεται Κύριε ο Θεός ημών. Δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς, όταν το βάζει στο κεφάλι του. Με δόξα και τιμή να τους στεφανώσεις, όπως εγώ βάζω στα κεφάλια τους αυτά τα δύο στεφάνια, και εσύ να τους φωτίσεις με τα στεφάνια σου τα φωτεινά, με δόξα και με τιμή. Ο λαός έχει την αίσθηση του γεγονότος αυτού. Κάνει αίσθηση ότι σε πάρα πολλά σπίτια τα στεφάνια αυτά βρίσκονται στο εικονοστάσιο. Γιατί στο εικονοστάσιο, όχι σε πόλη, στο εικονοστάσιο. Κάθε πρωί και βράδυ και οποτεδήποτε πάνε να προσευχηθούν τα ζευγάρια να βλέπουν τα στέφανα. Να έχουν την ιερότητα του πράγματος. Να τα βλέπουν και να προσεύχονται, να τα ευλαβούνται και να θυμούνται την υπόσχεση. Και το λένε στην εξομολόγηση, το έχετε ακούσει πατέρες, δεν πάτησα τα στεφάνια μου. Τι θα πει αυτή, πατάω το στεφάνι, θα πει προδίδω την πίστη, τη συζυγική, και το έχουνε σε πνοκάφημα οι γυναίκες. Δεν πάτησα το στεφάνι ή οι άντρες. Δηλαδή έμεινα πιστός στη σύζυγό μου. Μεγάλη υπόθεση να μπορεί ένας άνθρωπος ή άνδρας ή γυναίκα αυτό το πράγμα, το βαρύ το λόγο, να το πει στον Κύριο Ιησού Χριστό που ξέρει. Που ξέρει. Εκείνος ξέρει, ας μην ξέρει κανένας άλλος. Αν πάτησες ή δεν πάτησες το στεφάνι σου. Και πόσο το πάτησες το στεφάνι. Είναι μεγάλο πράγμα να μπορεί να το πει στο Θεό εκείνη την ημέρα, τη μεγάλη ημέρα της παγκοσμίου κρίσεως. Έπειτα από αυτό διαβάζονται τα αναγνώσματα από τις Άγιες Γραφές.
Το μεν Ευαγγελικό ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αναφέρεται στο γάμο στην Κανά, όπου ήταν προσκεκλημένος ο Ιησούς Χριστός και η Κυρία Θεοτόκος, και βρέθηκε ο Ιησούς και ετοίμησε τον γάμο. Αυτό το νόημα έχει η επιλογή, ότι ο Κύριος δεν είπε γάμος είναι, άλλη φορά θα πάω. Όχι, όχι, γάμος. Και μάλιστα από εκεί άρχισε τη θαυματουργία του ως Μεσσίας, ως λυτρωτής μας, έτσι δίδοντας τόνο στη χαρά του γεγονότος αυτού. Το δε αποστολικό ανάγνωσμα είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, το 5ο κεφάλαιο, 20 έως 33 εδάφια. Θαυμάσιο ανάγνωσμα το αποστολικό, θαυμάσιο. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ο καταστατικός χάρτης μιας εντύμου συμβιώσεως, σχέσεως μεταξύ ανδρός και γυναικός. Επιφυλάσσουμε κάποτε σε βάθος να εξετάσω αυτή την περικοπή, αδελφοί μου. Όμως δεν μπορώ να παρατρέξω μια απρέπεια που γίνεται κάπου κάπου κάποτε κάποτε, μια ασέβεια, θα έλεγα αληγινό περιστατικό, διαβολικό κίνημα. Ενώ σου αναγνώσκεται ο Απόστολος και τη στιγμή που ακούγονται τα λόγια «Δε γινεί ή να φοβείται τον άνδρα», σηκώνει το πόδι της συνήθη και πατάει το πόδι του άνδρα. Άλλοτε τα καταφέρνει και άλλοτε δεν τα καταφέρνει. Εξαρτάται και από την καπατσοσύνη του άνδρα. Καμιά φορά και θυμώνει και της το πατάει μέχρι να τον ματώσει. Αλλά είτε επιτύχει είτε δεν επιτύχει η γυναίκα, παρατηρούν διάφοροι περίεργοι τύποι που δεν ακούνε τα λόγια της γραφής και των ευχών, αλλά κάτι τέτοια κοιτάνε, να δούμε, θα πατήσει, θα το πετύχει, και χαζογελάνε. Και γίνεται μία χασμοδία σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, στο μυστήριο. Δηλαδή τι νόημα θέλει να δοθεί. Πάτα τι θα επιφοβείτε τον άνδρα. Εκείνος να σε φοβάται. Δηλαδή γιατί το ονόμασα διαβολικό. Διότι επιχειρείται μια ανταρσία στον καθορισμό, στην εντολή του Θεού. Πώς τα όρισε ο Θεός. Όχι. Λέει ο άνδρας πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα του και η γυναίκα πρέπει να φοβάται τον άνδρα. Πολλούς τους σκανδαλίζει αυτό το ρήμα, φοβείται τον άνδρα. Πού ζούμε, γιατί να το φοβείται. Εδώ έχουμε ισότητα και τα λοιπά. Έχω ειδεί και σε λειτουργικό Απόστολο διορθωμένο η δε γυνή να σέβεται τον άνδρα. Άρα ασέβεια. Δηλαδή δεν ήξερε ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή αυτός ο Κύριος που σκανδαλιζόταν από το ρήμα θέλησε να το αλλάξει. Να αλλάξει δηλαδή τις οδηγίες που δίνει ο Απόστολος Παύλος. Μα το φοβείται. Τι να φοβείται πρώτα πρώτα. Φοβείται, είναι ευλαβείται βαθαίως. Ναι, αλλά προηγουμένως είπε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο νηφίος είναι σε τόπο του Ιησού Χριστού. Η νύφη είναι σε τόπο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία φοβάται τον Χριστό. Έχει να πάθει τίποτα. Μα ο Χριστός έχισε το αίμα του για αυτή την Εκκλησία. Της δίδει, τι δεν της δίδει, την προστατεύει την Εκκλησία, την καθοδηγεί την Εκκλησία, της δείχνει το δρόμο στον ουρανό. Είναι το σώμα του Χριστού, μισεί κανείς το σώμα του. Άγρια παχυλή. Κι όμως ζητούν να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση. Πάρα πολλούς έχω εξομολογήσει, αδερφοί μου. Μερικές φορές μερικά πράγματα μου καίνε την καρδιά. Όσες φορές βρίσκομαι σε γάμο
Πόσες φορές τυχαίνει να ακούω αυτά τα λόγια, να κάνω λόγο για αυτά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, δεν λησμονώ ένα περιστατικό. Πάνε πολλά χρόνια. Ήρθε ένας νεαρός οικογενειάρχης, είχε και παιδιά. Από ένα μέρος, μακριά από τη Λάρισα, γύρω. Ήταν ταπεινός άνθρωπος, εργατικός άνθρωπος, καλός οικογενειάρχης, προσεκτικός στη ζωή του. Και όπως το είπε, εγώ δεν είχα λόγο να το αμφισβητήσω, αγαπούσε τη γυναίκα του. Όπως απεδείχθη ότι και η γυναίκα του ήταν καλόγνωμη και νοικοκυρά. Αλλά μου είπε, έχω, λέει, ένα τραύμα στην καρδιά μου και δεν το λησμονώ. Όταν γινόταν το μυστήριο του γάμου, η γυναίκα μου πάτησε το πόδι. Δεν είχε καμία πρακτική σημασία αυτό στη ζωή μας, λέει. Αλλά εγώ αισθάνθηκα προδομένος εκείνη τη στιγμή. Σας λέω την αγαπώ τη γυναίκα μου. Νομίζω και εκείνη με αγαπάει. Δεν έχουμε αφορμές. Αλλά το τραύμα που μέσα μου δεν θεραπεύει. Να μου το κάνει με ένα γυναίκα αυτό. Τέτοια στιγμή. Τι να σας πω. Δηλαδή, λες και το τραύμα την καρδιά του παίρνουσε στη δική μου την καρδιά. Κοίτα να δεις, λέω τώρα, ο διάβολος τι έκανε. Δεν το επενόησε η γυναίκα του. Θα της το είπαν ίσως και συμβουλή οι γονείς ή άλλοι. Πρόσεξε για να πας καλά να του πατήσεις το πόδι. Και αυτή η αφελής το έκανε. Ο άνδρας δεν μπορούσε να διανοηθεί να προφυλαχθεί από ένα τέτοιο κίνημα. Αφού μου είπε το εξής, μου ερχόταν επίμονα, λέει, σκέψεις βούλησης να την παρατήσω και να πω δεν θα συνεχίσουμε. Δεν θα συνεχίσουμε. Θα διαλύσουμε το πράγμα. Θα φύγω. Δεν μπορώ να είμαι άνδρας. Καταλάβατε. Τι είχε συντελεστεί εκείνη τη στιγμή και έμεινε ανεξίτηλος στην καρδιά του υποτίμιου άντρα. Έπειτα ο ιερεύς προσφέρει κοινό ποτήριο. Το κοινό με ένα ποτήρι, με κρασί, το οποίο φροντίζουν να είναι γλυκό κρασί, με το ίδιο ποτήρι προσφέρει να πιει ο γαμπρός τρεις φορές και η νύφη τρεις φορές. Αυτό πρέπει να είναι οπωσδήποτε μίμησης. Από τότε που ο γάμος ήταν συνδυασμένος με τη Θεία Λειτουργία και οι μελόνυφοι ήταν σε θέση να κοινωνήσουν. Και πολλές φορές μελόνυφοι όχι αγνοί δεν είναι, αλλά έχουν και κολλήματα θείας κοινωνίας. Το μεγάλο πρόβλημα. Και κοινωνούσαν. Κατόπιν δόθηκε ένας συμβολισμός. Πιέστε τώρα το γλυκό κρασί και μοιραστείτε το. Θα μοιραστείτε και όλα τη ζωή σας, τις κινήσεις και τις χαρές σας και τις λύπες σας όμως. Και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα και τους αγώνες και τις αγωνίες σας. Η Εκκλησία μας, αδελφοί μου, πάντοτε παραπροτρέπει τα παιδιά της σε φιλοσοφία. Διάβαζα σε ένα θεολογικό σύγγραμμα του Μακαρίτη, του καθηγητού μας του Τρεμπέλα, το σαχαρόπικτο αυτό, τα κουφέτα που προσφέρονται, είναι πολύ παλαιά, του 3ου αιώνος συνήθεια. Ασφαλώς δεν θα ήταν του 3ου και πιο νωρίς. Με μία διαφορά. Το μύγδαλο μέσα ήταν πικρό, κατ' εκλογήν πικρό. Και περνούσε το μήνυμα, σύμβολο, μάθημα. Πάρτε τώρα το γλυκό, αλλά θα έρθουν και τα πικρά. Μη σας κακοφανεί. Θα έχετε τα γλυκά, θα έχετε και τα πικρά.
Έπειτα λένε χορεύουμε το χορό του Ισαΐα. Δεν πρόκειται για χορό, είναι λάθος νόημα αυτό. Αλλά επειδή λέει Ισαΐα χόρευε στα αρχαία, δεν θα πει χορεύω, χορεύω. Θα πει έχω χαρά. Να χαίρεσαι λοιπόν Ισαΐα. Η Παρθένος έσχαινε γαστρίκια και ατεκαινιών και τα λοιπά. Λέγοντας όμως αυτό, ο ιερεύς με τους νεονύμφους κάνει μία θρησκευτική περιστροφή γύρω γύρω από το τραπέζι σε ένδειξη, να πούμε, χαράς και δόξας. Έχει ένα θριαμβευτικό χαρακτήρα, ένα πανηγυρικό χαρακτήρα. Και είναι ωραία αυτή η στιγμή, πράγματι. Είναι μία πολύ χαρούμενη έξαρση της ακολουθίας αυτής. Και τότε πετάνε ρύζι και ανθοπέταλα. Και αυτό είναι καλό, ρύζι, να ριζώσουν. Να είναι ανθόσπατος ο βίος τους. Αλλά έλα που ο πονηρός και αυτό το αξιοποιεί και ρίχνουν με ρύζι, αλλά στα μάτια του παπά, στα μάτια της νύφης και του γαμπρού. Κι άλλοι χαζογελάνε με αυτό και τα λοιπά και διασκεδάζουν. Διασκεδάζουν και χαλάνε την ιερότητα του πράγματος. Ενώ άριστα μπορούσε να γίνει και ρίζει να πετάξει. Άλλο είναι να πετάξει έτσι και άλλο είναι να πετάξει έτσι. Να έχει ευλογία. Μετά παίρνει μια στάση ο λειτουργός και εύχεται. Δίδει ευχές μεγαλοπρεπής, μεγαλοπρεπός. Πρώτα στον Ιφίο που του λέγει «Μεγαλύνθη την Ιφίε ως ο Αβραάμ και ευλογήθηκε ως ο Ισαάκ και πληθύνθηκε ως ο Ιακώβ, πορευόμενος εν ειρήνη και εργαζόμενος εν δικαιοσύνη τα σεντολάς του Θεού». Τι ωραία λόγια, τι ωραία λόγια. Φύγε, γαμπρέ, να μεγαλυθείς και να δοξαστείς όπως ο Πατριάρχης Αβραάμ. Μάλιστα. Και να ευλογηθείς όπως ο Ισαάκ και να αποκτήσεις πολλά παιδιά όπως ο Ιακώβ. Πορευόμενος με ειρήνη σε όλη σου την ζωή, την οικογενειακή. Και εργαζόμενος την αρετή, ζωή δικαιοσύνη, εν γενικότερα ενία την αρετή, τις εντολές του Θεού. Και γυρίζει στην ύφη και λέει «Και εσύ νύμφη, μεγαλύνθητη ως η Σάρα, η γυναίκα του Αβραάμ, και εφράνθητη ως Ρεβέκα, η γυναίκα του Ισαάκ, και πληθύνθητη ως η Ραχήλ, εφρενωμένη το ιδίο ανδρή, και φυλάτουσα τους όρους του νόμου, ότι ούτως ειδόξε ο Θεός». Φυλάτουσα τους όρους του νόμου και όχι παρακάμπτουσα ή παραποιούσα ή αμαρτάνουσα. Ωραίο το μυστήριο του γάμου λοιπόν, πράγματι και μεγαλοπρεπές, χαρούμενο, περιεκτικό, βασιλικό, αμίμητο. Έτσι όπως γίνεται στην Ορθοδοξία μας, δεν ξέρω, άμα βρείτε κάτι καλύτερο, πέστε μου να το ξέρω κι εγώ. Άμα βρείτε κάτι καλύτερο, εγώ δεν έχω. Σε κινήσεις, σε παραστάσεις, σε ευχές, σε αναγνώσματα, σε συμβολισμούς, σε φιλοσοφία, σε έξαρση, σε ύμνους, σε τι. Θα σας πω και με αυτό θα τελειώσω. Το είχα πει σε κάποιο γάμο, το θυμήθηκα, το διάβαζα νεαρός επιστήμονας τότε. Μόλις είχα πάρει το πτυχίο μου σε ένα βιβλίο, δεν ξέρω καν τώρα, δεν θυμάμαι τον συγγραφέα, ο τίτλος του ήταν «Αυτοί δεν υπέκυψαν». Και είχε περιστατικά από τα μαύρα χρόνια του κομμουνιστικού σκότους στη Ρωσία, όπου κήρυγμα δεν επιτρεπόταν, λόγος του Θεού έντυπα κτλ, αλλά η λατρεία επιτρέπονταν. Σε ένα χωριό βρέθηκε κάποια συντρόφισσα, λοχαγός, γυναίκα.
αξιωματικός, ο Παπός. Δεν είχε πατριστεί. Πήγε στο ναό που έγινε το ένας ορθόδοξος γάμος. Άκουγε με ανοιχτό το στόμα και έβλεπε ορφάνιχτα μάτια. Ρούφιξε το μυστήριο, όπως το λέμε. Και αντί να χαρεί, μελαγχόλησε. Ζήλεψε. Αυτή δεν της επιτρέπονταν να κάνει γάμο. Είχε ανάλογες υποχρεώσεις στον Ερυθρό στρατό. Όταν βγήκαν να βγουν έξω από το ναό και πήραν θέση για αναμνηστική φωτογραφία, ζήτησε και αυτή, σας παρακαλώ, μπορώ να με βγω κι εγώ. Έλα, της κάναν θέση και βγήκε κοντά στην ύφη τα στρατιωτικά της. Πήρε τη φωτογραφία και εκείνο το βράδυ πυροβολήθηκε, αυτοκτόνησε. Έγραψε πίσω από τη φωτογραφία αυτή του γάμου το σημείωμα. Επειδή δεν μπορώ να έχω αυτή την ευτυχία, δεν μου χρειάζεται η ζωή. Δεν έκανε καλά. Γιατί και το γάμο έχασε και τη ζωή της έχασε και την ψυχή της έχασε. Δεν το λέω γι' αυτό. Εκείνο για το οποίο το αναφέρω είναι τι αίσθηση της έκανε ο γάμος αυτός. Λέει, η γυναίκα λοιπόν στην Ορθοδοξία καταξιώνεται. Μωρέ, γίνεται βασίλισσα. Ευτυχή. Αυτό δεν μπορούσε να το έχει. Έτσι νόμιζε.